Άργησες. Τι ώρα σε πήρα και σου είπα να έρθεις? Πού κολοβάραγες? Χριστιανή μου, πας καλά? 5 δουλειές δουλεύω για να τα βγάλω πέρα. Πες μου, τι θες? Γεια σας, κορεσιά. Γεια. Πώς πάει? Τώρα, έχω να θέσω κάτι στη Χρυσούλα και θα σου πω πώς πάει. Λοιπόν, Χρυσούλα, είσαι διαόλου κάλτσα. Θέλω να μου βρεις τη διεύθυνση που μένει η Ιουλία Βρετάκου στην πρωτεύουσα στην Κηφισιά. Οδό και αριθμό. Α, δεν πας καλά. Πού θα τα βρω εγώ αυτά? Δεν ξέρω, Χρυσούλα. Να χτυπήσεις τον κόλο σου κάτω, να το βρεις. Όλα τα μπορείς εσύ. Είμαστε καλά. Συγγνώμη, θα φτάσει η χάρη σου μέχρι την Αθήνα την Κηφισιά? Η δική μου χάρη μπορεί να μην φτάσει, αλλά μπορεί να φτάσει ένα δωράκι με μαγιολίκια μέσα. Α, μάλιστα. Θα προσπαθήσω να μάθω. Όχι, να μην μάθεις. Να μην μάθεις τίποτα. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ασπασία, τώρα εσύ γιατί ανακατεύεσαι? Γιατί προσπαθώ να σε προφυλάξω από μια ακόμη κακοτοπιά. Θα έχουμε πάλι μπλεξίματα. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Το πώς χειρίζομαι τα θέματά μου είναι δικός μου λογαριασμός. Κατάλαβες? Ναι. Μετά στον νόμο μου όμως θα άρχισε πάλι να κλαίγεσαι. Να κλαίγομαι? Γιατί πότε σου κλάφτηκα, ρε Ασπασία? Εγώ έχω αξιοπρέπεια. Τη ζωή μου τη φέρνω βόλτα όπως θέλω και όπως μπορώ. Δεν είμαι καμιά γυναικούλα. Αυτό τώρα γιατί το πες, ε? Θεωρείς ότι είμαι γυναικούλα εγώ? Σταματήστε να τσακώνεστε. Εγώ τι θα κάνω? Να τη βρω τη διεύθυνση. Να τη βρεις, Χρυσούλα. Και σε όποιον δεν αρέσουν τα καμώματά μου, να καμωθεί και να σκάσει. Ορίστε μας.